Τα λόγια θα πω, ναι. Πάλι μαζί λοιπόν, Ευγενία Σουζετά και εγώ, Αλέξης Πόθος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα. Καλώς σας βρήκα. Έτοιμοι πάλι να αναλύσουμε τα πολιτικά. Πριν τα πολιτικά όμως κάτι άλλο σε βασανίζει από πριν, ναι, κάτι θέλεις να μου πεις. Είμαι συγκλονισμένος και πριν προχωρήσουμε στην πολιτική μας συζήτηση και καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Να δούμε τι το συγκλώνεις. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο χθεσινό μάτς της Λίβερπουλ με την Μπαρτσελόνη του Champions League, όπου όλος ο πλανήτης έμεινε άφωνος με αυτή την υπερομάδα, έτσι τέλειο. Τι έγινε, με αυτή την υπερομάδα της Λίβερπουλ, καθώς η Λίβερπουλ επικράτησε 4-0 και ενώ είχε χάσει 3-0 στον πρώτο αγώνα, κατάφερε και κατέκτησε την πρόκριση στο τελικό Champions League. Αλλά η Λίβερπουλ λοιπόν έστειλε μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι ποτέ δεν πρέπει να τα παρατάμε. Αυτό το μήνυμα λοιπόν εγώ εισέπραξα, το Never Give Up που λένε πολύ και οι Εγγλέζοι. Πολύ σημαντικό και μπράβο μας το είπες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ελπίζω πολλοί άνθρωποι στον κόσμο να έλαβαν αυτό το μήνυμα και να το ακολουθήσουν. Ακριβώς. Και παρόλο τις δυσκολίες ζωής, να το ακολουθήσουν. Και να ρωτήσουμε και τον καλεσμένο μας σήμερα αν ήξερε για το γεγονός με την Λίβερπουλ, αν ήξερε αυτό που είπαν και αν το ακολουθεί και εκείνος. Έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Χλαδιγιαννάκη Μανώλη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Και εμείς. Είστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Κουράκη στην παράταξη 375, Ηράκλειο 375. Ακριβώς. Εσείς γνωρίζετε για τη Λίβερπουλ, μιας και το αναφέρουμε. Ναι, γνωρίζω, γιατί πραγματικά είναι από τα παιχνίδια που δεν πρέπει να τα χάνει κανένας. Ακριβώς. Παρά την κούραση τη χθεσινή, το ενδιαφέρον του αγώνα ήταν τέτοιο που δεν σ' άφηνε στιγμή ασυγκίνητο και πραγματικά εδώ όταν στοχοθετήσει, όταν βάζεις ένα στόχο και επικεντρώνεσαι σε αυτόν, πάντα τον πετυχαίνεις. Γι' αυτό εσείς που είστε νέοι να βάζετε στόχους και να μην δηλιάζετε μπροστά στα εμπόδια, ναι, να τα υπερβαίνετε. Ναι, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για τη συμβουλή. Λοιπόν, ασχολείστε με τα κοινά, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι τώρα η πρώτη φορά που ασχολείστε? Έχετε ξανασχοληθεί στο παρελθόν? Ναι, διετέλεσα και αντιδήμαρχος τη διετία 11-13. Και έχω γνώση, έχω εμπειρία και καταθέτω αυτή τη γνώση και την εμπειρία προκειμένου να αλλάξουμε την πόλη μας, να την κάνουμε ομορφότερη ή να την κάνουμε την ομορφότερη πόλη του κόσμου, γιατί έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει. Και το αξίζει, θεωρώ, το Ηράκλειο. Και το αξίζουν και οι Ηρακλειώτες πάνω απ' όλα, οι οποίοι είναι άνθρωποι της προόδου. Και συνδέω λίγο την πρόοδο με τις γεννήσεις των παιδιών, που είναι το αντικείμενο που ασχολούμαι χρόνια. Να ξέρετε ότι το μοναδικό διαμέρισμα στην Ελλάδα που το ισοζύγιο δεν είναι αρνητικό όσον αφορά γεννήσεις με θανάτους, είναι η Κρήτη. Mm. Αυτό έχει επεκτάσει την ανάπτυξη που υπάρχει στην πρόοδο των ανθρώπων και αν θέλετε και στην κουλτούρα του κριτικού. Έχετε επιλέξει τον κύριο Κουράκη για να συμμετέχετε στις εκλογές που έρχονται το Μάιο. Θεωρείτε ότι του έχετε εμπιστοσύνη για την ανάπτυξη αυτή που λέτε? Τον έχετε επιλέξει ή σας έχει επιλέξει? Τον έχω επιλέξει και παράλληλα με έχει επιλέξει. Αυτός δηλαδή είναι αμφίδρομο. Mm. Και σας λέω η επιλογή μου, επειδή αβίαστα δεν την πήρα, αλλά ήταν επιλογή και στάση ζωής με την έννοια της ικανότητας του ανδρός και της αποτελεσματικότητας που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, σπούδασα στο Ηράκλειο και ήρθανε πέρυσι και πρόπερσι συμφοιτητές μου, οι οποίοι βλέποντας το Ηράκλειο να έχει στρέψει το πρόσωπο προς τη θάλασσα, είπαν ότι είμαι σε μια άλλη πόλη από αυτή που σπούδασε, γιατί πάνε πολλά χρόνια από τότε που σπουδάσαμε. Αυτή η αλλαγή φέρνει μια σφραγίδα και μια υπογραφή που λέγεται Γιάννης Κουράκης, χωρίς να σημαίνει ότι μόνος του μπορούσε να φέρει το αποτέλεσμα, γιατί αν το συνδέσουμε ποδοσφαιρικά, ούτε ο Σαλάχ μπορούσε μόνος του να κερδίσει χθες, ούτε ο Μέση θα μπορούσε να κερδίσει αν ήταν ανάποδα το αποτέλεσμα. Είναι συλλογική προσπάθεια και νομίζω ότι η ομάδα είναι αυτή που φέρνει το αποτέλεσμα και οι επιλογές που έκανε ο Γιάννης ο Κουράκης είναι αξιολογότατες. Αν προσέξει κανείς το ψηφοδέλτιο, πραγματικά έχει τόσες επιλογές με άξιους και ικανούς ανθρώπους που νομίζω ότι θα είναι και το ψηφοδέλτιο νίκης και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε το έργο που αφήσαμε
το 2014 και μέχρι το 2019 υπήρχε μια στασιμότητα, θα μπορούσα να πω, για να μην πω αρνητική. Στο παρελθόν έχετε διατελέσει, όπως είπατε, αντιδήμαρχος Πρασίνου. Ακριβώς. Είστε ικανοποιημένος από το πράσινο που υπάρχει στο Ηράκλειο? Κοιτάξτε, ήσασταν μικροί, αλλά φαντάζομαι ότι περπατήσατε στο Έμβη, γιατί πίνατε τον καφέ σας και είδατε τι κάναμε τότε. Και πραγματικά ήταν μια τεράστια προσπάθεια να αναδείξουμε εκτός το παραλιακό μέτωπο με το πρόσωπο που έδειξε το Ηράκλειο, να φυτέψουμε και να φτιάξουμε όλο αυτόν τον χώρο παραλιακά. Κάναμε το skateboard, αν το γνωρίζετε, και δίπλα ήταν φυτεμένο με πάρα πολύ ωραία φυτά. Και όλα αυτά αυτή τη στιγμή έχουν ερημώσει. Οι Φοίνικες, ο ένας μετά τον άλλο ξεραίνεται. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να κάνει μια παρέμβαση ουσιαστική σε αυτό το χώρο. Δηλαδή, μιλάμε για μια εγκατάλειψη. Δεν ξέρω γιατί, δεν θέλω να προσδώσω ανικανότητα, αλλά με λυπεί το γεγονός όταν βλέπω όλα αυτά να συμβαίνουν. Να σας πω εδώ στην Καζαντζίδη. Πριν από 2 χρόνια ξεραθήκανε τα πάντα. Και τότε πραγματικά απείλησα, στην κυριολεξία σας το λέω, ότι θα προβώ σε άλλες ενέργειες με την έννοια της καταγγελίας και ξαναφυτεύτηκε όλη η Καζαντζίδη. Και όταν ξεραίνεται όλο αυτό το πράσινο, δεν ευθύνεται κανένας. Μπορούμε δηλαδή αβίαστα να διαθέτουμε χρήματα συνέχεια, γιατί ήταν από αμέλεια. Δεν ήταν ότι ξεραθήκανε γιατί έπρεπε να ξεραθούν, δεν ποτιζότανε, δεν περιποιούταν κτλ. Άρα το θέμα πρασίνου που είναι σημαντικό, θα το συνδέσω όμως για να δείτε στο πρόγραμμά μας πόσο μπροστά προχωράμε, και το είχαμε σχεδιάσει στην προηγούμενη θητεία για το μεγάλο πάρκο από τον Μπεντεβή να φτάσει μέχρι τη Φορτέτσα και να αγκαλιάσει να φτάσει μέχρι την Γνωσό. Σκεφτείτε ότι έχουμε ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία στον κόσμο και δεν μπορούμε να το αναδείξουμε, που θα μας αποφέρει πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από το θέμα πρασίνου, μπορούμε να δώσουμε έμφαση και σε άλλα προβλήματα του Ηρακλειώτη που αφορούν την καθημερινότητά του, όπως είναι το μποτιλιάρισμα, οι θέσεις πάρκινγκ, η καθαριότητα, τα δέσποτα. Μπορούν να ληφθούν λύσεις σε όλα αυτά? Εσείς, σαν συνδυασμός, έχετε κάποια φιλοσοφία που θα μπορούσε να δώσει λύση σε βασικά προβλήματα όπως είναι αυτά που αναφέραμε? Ουσιαστικά οριστική λύση. Αυτό θα προσθέσω, ακριβώς θα προσθέσω και κάτι παραπάνω από αυτό που είπατε, με την προσβασιμότητα του δημότη. Εννοείται, αναφέρουμε και χθες αυτό. Και όχι μόνο του δημότη του υγεία, αλλά και του δημότη που είναι στις ευπαθείς ομάδες. Mm-hmm. Έχω καλεσμένο την Κυριακή το Βαγγέλη τον Αυγουλά στην ημερίδα που θα συζητήσουμε παρακάτω, ο οποίος είναι εκγενετής τυφλός και μονίμως, ξέρετε, το άσπρο μπαστούνι έχει γίνει εν πάση περιπτώσει κωμικό, τραγικό, με την έννοια του ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους περισσότερους δρόμους. Ο άνθρωπος αυτός εμένα με έκανε καλύτερο άνθρωπο μετά από τον εγνώρισε, γιατί ευαισθητοποίησε χορδές τις οποίες πριν δεν μπορούσαν να ευαισθητοποιήσουν οι υπόλοιποι, γιατί περπάτησα μαζί του, πέρασα μαζί του και είδα τις δυσκολίες όταν ο άλλος παρκάρει στις διαβάσεις τον αμαία, όταν στη γραμμή, στο πλακάκι που είναι η δίωδος των τυφλών, έχουμε βάλει ένα τραπεζοκάθισμα ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τελικά ότι οι συνάνθρωποι μας αυτοί χρήζουν ιδιαίτερης τιμής καταρχήν και ιδιαίτερης προσοχής, ούτως ώστε να τους κάνουμε καλύτερη ζωή. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, ναι, εμείς λέμε με επίκεντρο τον άνθρωπο, που αυτό συνεπάγεται τα πάντα. Λέμε ότι θα σταματήσουν οι πιέλακουβες στο Ηράκλειο. Γιατί επιτέλους δεν μπορούμε να ζούμε σε αυτή την πόλη που μονίμως να βρίσκουμε μπροστά μια λακκούβα. Mm. Και το αρνητικό είναι ότι πάει κανείς να φτιάξει τη λακκούβα και τη φτιάχνει τόσο πρόχειρα που την επόμενη μέρα είναι πάλι λακκούβα. Έτσι. Και αυτό παρατηρείται και στο αεροδρόμιο, που είναι μια περιοχή η οποία από την Κάρου, για να πάμε στο αεροδρόμιο, είναι μια περιοχή η οποία κυκλοφορούν χιλιάδες τουρίστες, ειδικά αυτή την περίοδο. Και παρατηρείται κατά μήκος της λακκούβες, οι οποίες πραγματικά είναι απαράδεκτη εικόνα και για εκείνους, αλλά και για εμάς. Βεβαίως, δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν η εικόνα του Ηρακλείου. Είπατε για αδέσποτα. Μένω στην Καλυθέα, εδώ λίγο πιο πάνω από εσάς. Στο δρόμο που κατεβαίνω κάθε πρωί υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα σκυλιά και παράλληλα τα χόρτα τείνουν να κλείσουν το δρόμο να μην μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητα. Mm.
Και υπάρχει μια τέτοια εγκατάλειψη που πραγματικά είναι ένα ερώτημα δυναμικό πάντα, γιατί. Γιατί να γίνεται όλο αυτό. Δεν είναι προεκλογικό αυτό που σας λέω. Θεωρώ ότι μαζί με τον Γιάννη τον Κουράκη και με την ομάδα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και θα το δείτε, γιατί για μας πρωτεύων είναι ο άνθρωπος και δι' η νεολαία. Το πώς αυτή τη στιγμή θα καταφέρουμε με τη δράση μας και με τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη προκειμένου και εσείς να ζήσετε καλύτερες μέρες, που έχει σχέση και με την υπογεννητικότητα που είπα πριν, γιατί δεν το ξεχνώ καθόλου, γιατί ασχολούμαι εδώ και 20 χρόνια με τον τομέα αυτών και αντιλαμβάνομαι πώς ένας άνθρωπος νέος θα παντρευτεί και θα κάνει παιδί αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Ακριβώς. Και δράτωμαι της ευκαιρίας να σας πω ότι έχω βάλει ένα στόχο μαζί προφανώς με τον επικεφαλής και τους υπόλοιπους, αλλά επειδή ασχολούμαι με αυτόν τον τομέα, να προσπαθήσουμε σε αυτή την τετραετία να μένει κανένα παιδάκι έξω από βρεφικό και παιδικό σταθμό. Ξέρετε, φέτος σε όλη την Ελλάδα μείνανε 35.000 παιδιά έξω και στο Ηράκλειο χιλιάδες. Και δεν μπορώ πραγματικά να το κατανοήσω πώς θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να γεννήσουν οι νέοι άνθρωποι αν δεν τους έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις με υποδομές. Και ίσως τις εγκαταστάσεις. Μιας και αναφέρετε την νεολαία πριν λίγο και με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση στον αέρα, την ενασχόληση των νέων με τα κοινά. Βλέπουμε ότι υπάρχει γενικά μία αποστροφή, αν θα μπορούσα να το πω έτσι, των νέων για την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, γενικά για την πολιτική. Πού θεωρείτε ότι οφείλει, γιατί να συμβαίνει αυτό? Και μπορούν, να συμπληρώσω και εγώ στην ερώτηση Ευγενίας, μπορούν οι νέοι να αλλάξουν τον κόσμο? Είναι ιδιαίτερο σημαντικό αυτό, νομίζω. Η προσωπική μου άποψη είναι ναι, καταφατικά. Αλλήμωνο αν δεν το πίστευα ή δεν μπορούν να αλλάξουν οι νέοι. Ποιοι θα το αλλάξουν, οι παλιοί? Εμείς απλά πρέπει με την εμπειρία μας να παντρέψουμε την όρεξη τη δικιά σας και να σας δώσουμε αυτό που χρειάζεται προκειμένου να προχωρήσετε μπροστά. Είναι λυπηρό το ότι υπάρχει αποστροφή. Εγώ αυτό που λέω στους νέους, καταρχήν έχω να τους ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη, όπως σας το είπα πριν, με την έννοια ότι ενδεχομένως η δικιά μου γενιά έπρεπε να κάνει πολλά περισσότερα, ούτως ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όμως τα νιάτα είναι η ελπίδα. Γι' αυτό καλώ όλους τους νέους που δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν, να μην το κάνουν, να μην αφήσουν και να μην εχωρήσουν το δικαίωμα στους άλλους να αποφασίσουν για αυτούς. Η συμμετοχή πρέπει να είναι καθολική. Και το πώς ψηφίζουμε είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Αν ψηφίζουμε με γνώμονα την ικανότητα και τη δημιουργία, έχουμε να ελπίζουμε. Αν ψηφίζουμε με γνώμονα τον ξάδεφο, τον κουμπάρο, τον σύντεκνο, θα φτάσουμε στα παλιά δεδομένα. Ακριβώς. Δεν ξέρω, ίσως περνώ τα εσκαμμένα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε ρότα συνολικά σαν λαός, γιατί ζούμε την πιο όμορφη χώρα του κόσμου και όμως είμαστε τελευταίοι σε πάρα πολλά. Πραγματικά. Εγώ θα ήθελα να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Στο παρελθόν είτε διατελέσει και πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, σωστά? Ακριβώς. Συχνά λοιπόν στα ρεπορτάζ παρατηρούνται πολλά προβλήματα στα νοσοκομεία, όπως πολλοί ασθενείς να μην βρίσκουν κρεβάτια για να κοιμηθούν, ελλείψεις σε πάρα πολλά νοσοκομεία και εδώ στην Κρήτη, όπως και να μην υπάρχουν αρκετά φάρμακα. Εσείς, αν εκλεγείτε και η παράταξή σας, πιστεύετε ότι μπορείτε να ασκήσετε πίεση στην κυβέρνηση ώστε να δοθεί επιτέλους λύση σε αυτό το πρόβλημα? Κοιτάξτε, επειδή πραγματικά νιώθω λειτουργό στην υγεία μετά από τόσα χρόνια και είχα κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις, και αν μπείτε και στο αρχείο σας θα δείτε ίσως τη μοναδική καταγγελία που έγινε με τον πιο ξεκάθαρο και σαφή τρόπο για αυτή την ταλαιπωρία των ασθενών. Συγκεκριμένα, και ας με συμπαθά ο φίλος μου ο Γιώργος Σαχίνης, που αναφέρω το όνομά του, τον πήρα ένα βράδυ τηλέφωνο τότε που ήμουν πρόεδρος και είπα αύριο θα καταγγείλω το φακελάκι. Την επόμενη μέρα λοιπόν κατήγγειλα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, όχι για όλους τους γιατρούς, αλλά για εκείνους που το κάνουν και το κάνουν με τον πιο πρόστιχο τρόπο, με την έννοια αν δεν μου δώσεις λεφτά δεν σε βάζω στο χειρουργείο, και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα. Τότε με κυνηγήσανε πολύ γιατί είχα την ξεκάθαρη άποψη. Όμως το πώς θα λυθεί το θέμα της υγείας, και σε αυτό έχω πρόταση, είχα πρόταση, την κατάθεσα και την καταθέτω. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε τόσες διάσπαρτες κλινικές, να έχουμε νοσοκομεία τόσα πολλά σε επίπεδο Κρήτης, και όποτε μπαίνει χέρι σε ένα νοσοκομείο ότι πρέπει να συμπτυχθεί με το άλλο, να υπάρχει μια τεράστια αντίρρηση, αντίδραση.
Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας που είναι απαραίτητο και ζητούμενο. Και προχθές πέθανε ένας φίλος μου, το χτυπήθηκε στην Αθήνα, συγχωριανός μου, τον οποίο δεν βρέθηκε κρεβάτι για να σωθεί ένας άνθρωπος. Άρα πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα σε αυτό, όπως και στη διαχείριση του ασθενή. Mm. Όταν μπαίνει μέσα σε ένα νοσοκομείο, πρέπει να φεύγει όσο γίνεται γρηγορότερα και όχι να παραμένει μέσα για άλλους λόγους που είπαμε πριν. Τώρα, δημιουργούνται και άλλοι, ίσως, πιθανόν, μέσα στο νοσοκομείο και άλλοι λόγοι παραμονή ασθενών. Ακριβώς, με αυτό δεν το υπονοώ, το λέω με κάθε σαφήνεια. Mm. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος να έχει ένα κάταγμα στο χέρι, και δεν σημαντικό είναι αυτό που λέω, ή οποιαδήποτε άλλη πάθηση να πρέπει να παραμένει μέσα για μέρες. Αν η διαχείριση γίνει σωστά, θα εξοικονομηθούν και ανθρώπινοι πόροι, αλλά και οικονομικοί πόροι, ούτως ώστε να αναπτύξουμε άλλες δράσεις. Ξέρετε, τα ατόμοι που γίνανε τελευταία είναι μια καλή προσπάθεια στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά χρειάζεται περισσότερη προσοχή, περισσότερο κόσμο και καλύτερη εξυπηρέτηση. Είναι ένα βήμα όμως για την πρωτοβάθμια φροντίδα, που εκεί πρέπει να παίξει ρόλο και ο Δήμος, όχι στο κομμάτι το συγκεκριμένο που είναι του Υπουργείου, αλλά ενδεχομένως με τα δημοτικά ιατρία, με τα φαρμακεία τα δημοτικά, με παρεμβάσεις τέτοιου τύπου, με ανάπτυξη, αν θέλετε, τμήματος υγείας που θα παρεμβαίνει από το Δήμο στην κεντρική εξουσία, ούτως ώστε να έχει παρέμβαση και να διορθώνονται πράγματα. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Πραγματικά, δηλαδή, νιώθω ότι... Έχετε να δώσετε. Έχω να δώσω, αλλά αυτό είναι εκ των όνων κάνευ, γι' αυτό άλλωστε συμμετέχω. Αλλά αγαναχτώ με την κολλησιεργία. Με ανθρώπους οι οποίοι φρενάρουν τα πράγματα αντί να τα προχωρούν μπροστά. Ακριβώς. Έχουμε όμως και ευχάριστα νέα σήμερα για το καινούριο ιδιόκτητο κτίριο που θα εγκαινιαστεί στις 12 Μαΐου για τους τριτέκνους. Θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια γι' αυτό. Και για μια εκδήλωση στην οποία είχαμε συζητήσει και προηγουμένως. Κοιτάξτε, ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Πριν από 10 χρόνια περίπου, όταν είπα στο Συμβούλιο ότι πρέπει να δούμε μπροστά μας το πώς θα αποκτήσουμε το δικό μας χώρο. Πολλοί δεν πιστέψανε σε αυτό, γιατί στηριζόμαστε μόνο σε μια συνδρομή μελών. Γι' αυτό είπα και πριν, όταν στοχοθετήσεις κάτι, όταν το παλέψεις, θα το πετύχεις. Αρκεί να μην αποπροσανατολίζεσαι από το στόχο. Έτσι λοιπόν, πραγματικά νιώθω πάρα πολύ όμορφα, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη. Και φαίνεται και η ευχαρίστησή σας. Ναι, γιατί την Κυριακή θα κάνουμε τα εγγένεια ενός κτιρίου που πρέπει να σας πω ότι οι δράσεις που θα γίνουν μέσα δεν είναι δράσεις ενός γραφείου που θα έχετε κάποιος να εξυπηρετείτε με την κάρτα. Θέλουμε να κάνουμε σχολή γονέων, να βοηθήσουμε εσάς. Ξέρετε, η σχολή γονέων θα δώσει καταρχήν το ερέθισμα σε ανθρώπους να μπουν στη διαδικασία να κάνουν παιδιά, αλλά και αυτοί που ήδη έχουν μπει θα τους δώσει τη δυνατότητα και τη γνώση το πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά και πώς να αυξήσουν για την οικογένειά τους. Αυτό προϋποθέτει βέβαια ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνδυασμό με την περιφέρεια και με το Δήμο. Γι' αυτό λέμε αυτά είναι αλληλένδετα. Θέλουμε μέσα να κάνουμε πολλές ημερίδες του τύπου που λέγαμε πριν. Πώς θα βοηθήσουμε στην υγεία, πώς θα κάνουμε κοινωνούς τους νέους ανθρώπους όσον αφορά, αν θέλετε, το κυκλοφοριακό. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πώς θα μάθουμε να οδηγούμε καλύτερα, πώς θα μάθουμε να αγαπάμε τα ζώα καλύτερα με ημερίδες που θα γίνουν μέσα. Και ουσιαστικά αυτό θα μας βελτιώσει και σαν ανθρώπους. Αυτός είναι ο στόχος, ναι. Μα παιδιά, μιλάμε για πολιτισμό. Πολιτισμός τι είναι? Το να έχεις μια αξιοπρεπή συμπεριφορά, το να έχεις μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση από τους φορείς και την κοινωνία και κατ' επέκταση από τους θεσμούς, το να έχεις πάρκο ανθρώπινο, γιατί αυτή τη στιγμή τα πάρκα του Ηρακλείου υστερούν πάρα πολύ και πολλοί άνθρωποι διαμαρτύρονται, το να έχει το παιδί σου μια θέση στον παιδικό σταθμό και να το επεκτείνουμε ακόμα και να μην υπάρχουν ιδιαίτερα και τα παιδιά να μπορούν να σπουδάζουν χωρίς να ματώνουν οι γονείς. Το πώς θα πηγαίνουν στα πανεπιστήμια που έχετε τελειώσει και θα έχει σύντηση και στέγαση, χωρίς να τρέχουν οι γονείς να παρακαλούν να φέρουν τα παιδιά τους με μεταγραφή. Το ζήσαμε κι εμείς. Αυτά είναι απλά πράγματα που μπορούν να γίνουν.
Είναι αυτό. Απλά. Είναι απλά όμως, αλλά είναι σημαντικά. Μα, πολύ ξέρετε, σημαντικά. Ναι, κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου συνέχεια. Είναι αυτονόητα αυτά. Είναι υποχρέωσή μας. Πρέπει να τα κάνουμε. Ακριβώς. Θα είστε κεντρικός ομιλητής σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, το οποίο αφορά το δημογραφικό. Θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα γι' αυτό? Βεβαίως. Πρέπει να σας πω καταρχήν ότι το δημογραφικό στην Ελλάδα είναι από τα χειρότερα στον κόσμο. Με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή οι γεννήσεις, γιατί τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat είναι φιαλτικά. Οι γεννήσεις αυτή τη στιγμή, όταν πέσουν από 1,5 γεννήσεις ανά γυναίκα αναλογικά, τότε δεν υπάρχει αντιστροφή στο δημογραφικό. Στην Ελλάδα είμαστε στο 1,29, όχι στον αμυγή πληθυσμό, αλλά γενικώς με τους επισκέπτες μας, τους μετανάστες μας, τους πρόσφυγες κτλ. Για τον αμυγή πληθυσμό είναι κάτω από 1:1. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το δημογραφικό είναι μια βραδιφλεγής βόμβα και στα θεμέλια του κοινωνικού κράτους. Γιατί ποιο κοινωνικό κράτος θα υπάρχει, ποιο ασφαλιστικό θα υπάρχει, για ποια υγεία μιλάμε όταν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι? Ακριβώς. Γερνάμε με ρυθμούς πολύ γοργούς. Και η απεσιόδοξη πρόβλεψη για το 2050 είναι ότι την Ελλάδα θα τίνει να φτάσει κάτω από 7 εκατομμύρια. Νομίζω και παγκοσμίως έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Βεβαίως. Και παγκοσμίως, όχι μόνο για την απλά Ελλάδα. Σε εμάς είναι αδυσόπιτα τα νούμερα. Ας πούμε στη Σουηδία, ή μάλλον για να υπάρχει διατηρησιμότητα σε ένα έθνος, θα πρέπει να είμαστε από το 2,1 μέχρι το 2,4 γεννήσεις ανά γυναίκα, γιατί είναι αυτοί που δεν παντρεύονται, είναι αυτοί που δεν κάνουν παιδιά κτλ. Στη Σουηδία λοιπόν το έχουν υπερβεί το νούμερο αυτό. Στην Εστονία κάνανε γραμματεία δημογραφικής πολιτικής και το υπερβήκαν. Τώρα, έχουμε λοιπόν την κυρία Μακαντάση, η οποία ασχολείται με την δημογραφία γενικώς, είναι επιστήμον, η κατάλληλη για να μας ενημερώσει μεθαύριο για τα τελευταία στοιχεία. Έχουμε τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, ο οποίος θα μιλήσει για το συνταξιοδοτικό. Θα ενημερώσει τον κόσμο τι έρχεται και τι ισχύει σήμερα. Έχουμε τον Βαγγέλη τον Αυγουλά που θα μιλήσει για τα αμαία και για τους ανθρώπους που πραγματικά χρήζουν, όπως είπαμε πριν, όχι ιδιαίτερης μεταχείρισης, χρήζουν μεταχείρισης καλύτερης. Και μετά θα πάμε να εγγενιάσουμε το κτίριο που είπαμε πριν και σημαντικό. Η χαρά μας δεν χωράει πουθενά. Πολύ όμορφο. Καλούμε πολύ όλο τον κόσμο να έρθει. Θα έχουμε και ένα συγκρότημα κριτικό με το Γιώργη, το Βρέντζο ή κάτι. Τέλεια, θα είναι και μια γιορτή λοιπόν. Θα μιλήσει ο Βαμιαδάκης ο Μιχάλης, γιατί συνδέουμε την ανάπτυξη, τον τουρισμό και το δημογραφικό. Πολύ ωραία. Γιατί ξέρετε ότι η βιομηχανία μας πια είναι ο τουρισμός. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Άρα όσο αναπτύσσεται ο τουρισμός, τόσο θα υπάρχουν θέσεις εργασίας, άρα θα παντρεύονται οι άνθρωποι, άρα θα γεννάνε. Πολύ θα έχουμε τον Περιφερειάρχη μας και πάρα πολλούς άλλους. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Και θα έρθείτε κι εσείς. Και σε αυτό. Εννοείται, ναι, θέλουμε και πολύ σε να ό,τι κάνετε. Είναι πολύ όμορφο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχω έναν άνθρωπο ενημερωμένο για πάρα πολλά πράγματα, για αληθινές ανησυχίες του πολίτη και όχι απλά που έχει αφοσιωθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση και συγχαρητήρια γι' αυτό. Και ευχόμαστε να υλοποιήσετε κάθε όραμα και σχέδιο που έχετε. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρεθήκατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να χαίρεστε τα νιάτα σας και καλό τους Ηρακλειώτες να με εμπιστευτούν. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις προκειμένου να τους δικαιώσω, γιατί μπορώ και θέλω. Και άλλωστε η πορεία μου το έχει αποδείξει. Οπότε είμαι εδώ καλή και περιμένω την ανταπόκριση. Καλή δύναμη. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.